Συναγωνιστές, καλή χρονιά. Εμείς σαν συνδικάτο ΟΤΑ έχουμε κάνει ήδη 30 περιοδίες σε διάφορους χώρους εργασίας. Έχουν 4 σωματεία πάρει απόφαση για απεργία μόλις κατατεθεί το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Βεβαίως, όλα αυτά δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να γίνει δουλειά, ότι είμαστε ακόμα πίσω μπροστά σε αυτά που θα έπρεπε να έχουν γίνει και δεν είναι πολλά τα ζητήματα τα οποία πρέπει με οργανωμένο τρόπο να επιλύσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Θα αναφερθώ σε ένα ειδικότερο ζήτημα που έβαλε και ο Μάρκος ο Μπεκρής για το ζήτημα των βαρέων και ανθυγιεινών. Και να πω στον συναγωνιστή το Μπεκρή ότι το δικαίωμα για τα βαρέα και ανθυγιεινά είναι ένα δικαίωμα το οποίο δεν θα κριθεί τη Δευτέρα. Έχει κριθεί στις προβλήτες όλες αυτές τις μέρες της απεργίας που έγινε στην Κόσκο απέναντι στο μεγάλο καπιταλιστή, τον Κινέζο, και είναι ένα δικαίωμα το οποίο έχει κερδιθεί στις συνειδήσεις των εργαζομένων και του εργατικού κινήματος. Για το θέμα των βαρέων και ανθυγιεινών. Το θέμα των βαρέων και ανθυγιεινών είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά την κοινωνική ασφάλιση, μιας και οι εργαζόμενοι στα βαρέα και ανθυγιεινά μπορούν να βγουν στη σύνταξη 5 χρόνια νωρίτερα. Είναι όμως και ένα οικονομικό αντιστάθμισμα μπροστά σε όλο τον κίνδυνο και σε όλες τις συνθήκες ανθυγιεινής ασφάλειας των εργαζομένων που είναι στους χώρους εργασίας. Στους χώρους των ΟΤΑ έχουμε πάνω από 40 θύματα την τελευταία τριετία. Τα 40 αυτά θύματα, εκτός από την καταγραφή τους, κρύβουν από πίσω χείρες, που μιλάμε για συντάξεις χειρίας, κρύβουν από πίσω ορφανά. Έχουμε συναδέλφους ακατεμένους, που αυτό σημαίνει ότι μιλάμε για συντάξεις αναπηρίας, που γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι είναι τσακισμένες. Μιλάμε ακόμα και για καρκίνους, μιας και δουλεύουν μέσα στις συνθήκες ανθυγιεινές, που γνωρίζετε κι εσείς ότι το μεγάλο κεφάλαιο, ανάλογα με τα συμφέροντά του, ανοιγοκλίνει την παροχή των φαρμάκων και έτσι λοιπόν δεν είναι εξασφαλισμένος ούτε καν οι θεραπείες των καρκινοπαθών. Όλα αυτά λοιπόν, μέσα σε ένα πλαίσιο συγκεκριμένο, προσπαθούν να τα καταργήσουν. Δεν είναι βεβαίως σε τούτη η κυβέρνηση που ξεκίνησε. Το έργο έχει ξεκινήσει από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, από το ψαλιδοχέρι που λέμε Κατρούγκαλο. Εκεί τότε αποφασίστηκε να γίνει μια επιτροπή σοφών. Την επιτροπή σοφών την έχουμε ζήσει και την έχουμε βιώσει σε όλες τις μορφές και τις εκφάσεις. Η επιτροπή των σοφών, τη μόνη σοφία που έχει, είναι που να τσεκουρώνει λαϊκά δικαιώματα. Έτσι λοιπόν, αυτό που βγάλε το πόρισμα η επιτροπή των σοφών ήταν 33% περικοπή των ειδικοτήτων που είναι στα βαρέα και ανθυγιεινά, καθώς και του ποσού που υπάρχει στα κρατικά ταμεία για να μοιραστεί. Ταυτόχρονα, λέει, θα βάλει και νέες ειδικότητες. Αυτό τι σημαίνει? Ότι πάνω από το 1/3 των εργαζομένων που ήδη είναι στα βαρέα και ανθυγιεινά θα βγουν εκτός, με αποτέλεσμα να έχουν και μισθολογικές, αλλά κυρίως απώλειες στο θέμα της κοινωνικής ασφάλισης και της σύνταξης. Αυτό λοιπόν είναι ένα ζήτημα το οποίο δείχνει το εξής. Ότι ανεξάρτητα από οποιοδήποτε χρωματισμό ή οποιαδήποτε επιχειρηματολογία της κάθε κυβέρνησης, εξυπηρετούν το ίδιο αφεντικό. Το αφεντικό το οποίο λέει τσάκισμα κι άλλο των εργαζομένων. Έτσι λοιπόν και ο ΣΥΡΙΖΑ και τώρα η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει το ίδιο έργο. Γιατί δεν έχουν καταφέρει ακόμα να επιτύχουν το στόχο τους? Γιατί με μαζικές και δυναμικές κινητοποιήσεις δύο φορές έχουν δώσει παράταση στο πότε θα τα τσεκουρώσουμε τα βαρέα και ανθυγιεινά. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι το σχέδιο υπάρχει και απλά περιμένουν την κατάλληλη στιγμή να το εφαρμόσουν. Και η κατάλληλη στιγμή μπορεί να έχει και συνεργούς, μιας και η πλειοψηφία της ΠΟΕΟΤΑ είναι βολική κάθε φορά για την κάθε κυβέρνηση, ανεξαρτήτου του χρώματος κτλ. Και ενδεχομένως να γίνει ένα κομπρεμί, όπως έχει γίνει και σε δεκάδες άλλες απεργιακές κινητοποιήσεις. Το ζήτημα λοιπόν των συνθηκών εργασίας έχει μεγάλη σημασία και με την κοινωνική ασφάλιση. Έτσι λοιπόν η εντατικοποίηση, η υποστελέχωση που υπάρχει στους χώρους εργασίας, αλλά και ο γυρασμένος εξοπλισμός και στόλος που υπάρχει στους δήμους, δημιουργούν συνθήκες όπου ο εργαζόμενος πηγαίνει χωρίς να γνωρίζει αν πραγματικά θα γυρίσει στο σπίτι του το απόγευμα. Δεν ξέρει αν νεκροφυλάει το πρωί τα παιδιά του. Τα 10 χρόνια της κρίσης, αυτό που αυξήθηκε σταθερά ήταν ασφαλώς οι λαϊκές ανάγκες και απαιτήσεις, αλλά ταυτόχρονα εκτοξεύτηκαν και τα δημοτικά τέλη σε όλους τους δήμους. Την ίδια στιγμή όμως, που οι εργαζόμενοι είτε απολύονταν, είτε με ελαστικές σχέσεις περνούσαν για ένα διάστημα από τους δήμους.
Ένα τέτοιο πρόγραμμα είναι και το πρόγραμμα των κοινοφελητών εργαζομένων στους Δήμους, όπου ήταν και η λειτουργία ακόμα σαν το πρόγραμμα το οποίο ο ΑΕΔ κάνει το εξής. Τόσα χρόνια ο ΑΕΔ κάνει το παρακάτω. Πληρώνει τις ασφαλείς και τις εισφορές και ο εργοδότης πληρώνει το μισθό. Τώρα με την κοινωνική, με τους κοινοφελούς εργαζομένους, ο ΑΕΔ πληρώνει και το μισθό και τις ασφαλιστικές εισφορές. Δίπλα στο συνδικάτο ΤΑ φτιάχτηκε Επιτροπή Εργαζομένων στα αυτά τα προγράμματα, οι οποίοι δεν έσκυψαν το κεφάλι και το πάλεψαν. Το τελευταίο συνάντηση που είχαμε το Υπουργείο Εσωτερικών, λέει το Υπουργείο Εσωτερικών το εξής, και είναι επικίνδυνο. Λέει ότι ναι, δεν θα συνεχίσετε να εργάζεστε στο δημόσιο, όμως θα φτιάξουμε αντίστοιχο τέτοιο πρόγραμμα για τους ιδιώτες, όπου θα πληρώνουμε μισθό και ασφαλιστικές εισφορές, τσάμπα κρέας δηλαδή, και θα δουλεύετε εκεί. Αυτό είναι το μέλλον που ετοιμάζουν. Δήθεν πήραν κάποια κατάρτιση στους Δήμους που εργαστήκανε και τώρα θα δοθούν τσάμπα κρέας στους ιδιώτες. Αυτό λοιπόν είναι που πρέπει να αντιπαλέψουμε σε όλη αυτή την καθημερινότητα που υπάρχει. Ένα λεπτό. Ναι. Λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε. Γνωρίζουμε όλοι και στους χώρους εργασίας υπάρχει αυτό το κλίμα. Ένα κλίμα το οποίο έχει μπολιαστεί από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που λέει ότι στην πραγματικότητα θα δούμε και αυξήσεις στους μισθούς. Υπάρχει ένα κλίμα το οποίο λέει ότι τέλος πάντων τίποτα δεν γίνεται. Υπάρχει ένα κλίμα που λέει τι να κάνουμε. Αυτό το κλίμα, εμείς εδώ που είμαστε η πρωτοπορία της εργατικής τάξης, πρέπει να το ανατρέψουμε. Αυτό το καθήκον έχουμε και αυτό το καθήκον πρέπει να είμαστε εκείνοι οι οποίοι οι πρώτοι θα το εφαρμόσουμε. Άρα από την επόμενη μέρα από αύριο πρέπει να πάρουμε τα πόδια μας φωτιά, να πιάσουμε άνθρωπο τον άνθρωπο και να κάνουμε την κινητοποίηση και να μην περάσουν τα σχέδιά τους.